Επιτέλους τελείωσα. Μιλάμε την Οδύσσεια και την Ιλιάδα μαζί, νιώθω ότι τέλειωσα. Έτσι ακριβώς ένιωσα μόλις είδα και το τελευταίο επεισόδιο της main σειράς, έτσι, The Walking Dead, γιατί τώρα βγάζουν και spin-off. Ναι, αυτό μας έλειπε. Εδώ δεν είχα την αξιοπρέπεια να τελειώσουν την σειρά τους μέσα σε 11 σεζόν όπως έπρεπε. Θέλουν κι άλλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Πρώτο και κυριότερο, θα βάλουμε τη σεζόν της Original Walking Dead σειράς από την χειρότερη προς την καλύτερη. Και ταυτόχρονα θα γίνει και ένας γρήγορος σχολιασμός στην κάθε μία από αυτές τις σεζόν για να βγάλω από μέσα με αυτά που κρατάω καιρό. Έτοιμοι! Φύγαμε! Νούμερο 11. Σεζόν 10. Η 10η σεζόν έρχεται να συνεχίσει την ιστορία των ψιθυριστών, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι έχουν θεσπίσει κάποια συγκεκριμένα όρια στα οποία θα μπορούν να κινούνται οι καλοί μας. Και βάζω εισαγωγικά γιατί από κάποια στιγμή και μετά, ρε παιδιά, μόνο καλοί δεν είναι οι πρωταγωνιστές μας. Απλά τους ακολουθείς και τους υποστηρίζεις επειδή τους ξέρεις καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους. Παρόλο που γίνονται πολλά πραγματάκια σε αυτή τη σεζόν, έχουμε και δύο ωραία plot twist. Δύο παρακαλώ, με το μολυσμένο νερό στην Αλεξάνδρεια που δημιουργήθηκε από τον Χαφιέ Παύλα, γιατρό των ψιθυριστών, να είναι το πρώτο. Και δεύτερο να είναι ο Νίγκαν, ο οποίος έκοψε το λαρίκι της Αλφα. Αφού βέβαια πρώτα για κάποιο λόγο έκανε σεξ μαζί της. Ναι, ρε παιδιά, εφόσον έχασε το ρόπαλο, με κάτι έπρεπε να τη βρει και αυτός, δεν κάνουμε. Καταλαβαίνουμε. Πέραν όμως αυτών των γεγονότων, έχουμε και την επικοινωνία του Eugene με κάποιον άγνωστο μέσω ασυρμάτου. 69 Studio speaking. Τι έγινε, ρε? Έπεσα σε αμερικανική βάση. Μου μίλαγε αμερικανικά. Speaking μου έλεγε. Έχουμε την Μισόν να πηγαίνει για όπλα και να μην γυρίζει ποτέ. Καλύτερα, παιδιά, σε αυτή την περίπτωση να πήγαινε για όπλα και να γύριζε κουρεμένη, θα το δεχόμασταν. Γιατί οι δημιουργοί αποφάσισαν ότι μετά από έναν κεντρικό χαρακτήρα έπρεπε να πάρουν και δεύτερο χαρακτήρα. Και να αφήσουν εμάς τους θεατές να βλέπουμε τους παγκίτες. Anyway, θα τα πούμε λίγο πιο μετά αυτά. Πάμε παρακάτω. Έχουμε μία ορδή με ζόμπι να πέφτουν σε έναν γκρεμό βγαλμένοι κατευθείαν από το PlayStation 3. Ντροπή ρε, τι γραφικά είναι αυτά. Άμα δεν μπορείτε να την κάνετε αληθινή, μην την κάνετε. Η Μάγκη τώρα επιστρέφει σε αυτή τη σεζόν, παιδιά, μετά από το tour που έκανε σαν άλλο Σπύρος Σούλης για να αλλάξει, παύλα, χτίσει νέες πολιτείες. Γιατί εφόσον έλυσε όλα τα προβλήματα στην δική της, σου λέει: έλα μωρέ, βαρετά είναι εδώ πέρα. Πολύ ησυχία έχει. Δεν πάμε και πουθενά αλλού. Παίρνει και τον κλενάκι αγκαλιά και την κάνει. Αλλά παιδιά, στη σεζόν αυτή, εκτός από όλα αυτά, εμφανίζεται και η αγαπητικιά του Ντάριλ που την γνώρισε μέσω ενός λυκόσκυλου στο δάσος. Το οποίο λυκόσκυλο μάλλον έχει ενσωματωμένη χαλασμένη πηξίδα, γιατί μία πάει στον Ντάριλ, μία πάει με την Λία, την αγαπητική δηλαδή, και μία με την Κάρολ. Χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Όπου του λένε του καημένου πάει. Αλλά πάλι καλά δεν λέτε που ο Ντάριλ μετά από 10 σεζόν βρήκε γκόμενα. Γιατί μετά από τόσα χρόνια είχα αρχίσει να πιστεύω ότι φασώνει τη βαλίστρα. Μία σεζόν που εκτός των άλλων είχε και πολύ πείνα. Πολύ πείνα, ρε παιδιά. Γεγονός που ανάγκασε τους πρωταγωνιστές μας να ψάξουν για νέα μέρη. Και εδώ είναι που η σειρά μας μετατράπηκε απευθείας σε sci-fi, παιδιά, με παράλληλα σύμπαντα, γιατί σε ένα επεισόδιο έχουμε εμφάνιση χαρακτήρα από το League of Legends και imitation Stormtroopers. Ρε παιδιά, τι έγινε, λέω, όταν την είδα πρώτη φορά. Πάτησα λάθος κλικ, έβαλα το σωστό Walking Dead, είχε κανένα XXX πιο δίπλα και θα γίνουμε ρεζίλι. Τελικά είχα βάλει το σωστό. Δυστυχώς. Το σωστό. Που λέει ο λόγος. Και δεν μας έφταναν όλα αυτά. Για το τέλος, αυτή η σεζόν είχε και κερασάκι, παιδιά, γιατί αποφάσισε πως είναι ιδανικό κλείσιμο για αυτήν το origin story του Νίγκα. Έτσι, πάνω στην τρέλα τους το αποφάσισαν οι δημιουργοί. Δεν το πολύ σκέφτηκαν κιόλας. Είχαν ένα κενό και σου λέτε, α, το χώσουμε εκεί πέρα. Τόσο τους έχουμε κάνει και δεν έχουν μιλήσει, αυτό θα τους πειράξει. Νούμερο 10. Σεζόν 11. Απαπαπαπαπαπα. Τι σεζονάρα ήταν αυτή, Θεέ μου! Τι κλείσιμο ήταν αυτό! Έχετε ακούσει το τραγούδι, παιδιά, που λέει «Πού είναι ο Βάγκνερ, πού είναι ο Πουτσίνι?» Εδώ εμείς φωνάζαμε «Πού είναι ο Ρικ και πού είναι η Μισόν?» Πάλι καλά, μας έκαναν τη χάρη και άφησαν τον Ντάριλ στο τέλος. Κάτι είναι γι' αυτό. Άντε, γιατί είστε εσείς και είμαστε στις καλές μας. Δεν θα τον στείλουμε ακόμη στη Γαλλία, θα τον κρατήσουμε λίγο. Τι άλλο να κάνουμε για εσάς, ρε? Τι άλλο να κάνουμε, κομμάτια γύλια να γίνουμε? Λέμε εμείς, ρε παιδιά, μήπως θα φέρνανε το Ρικ πίσω? Τι λένε, τι? Και εμείς τι θα κάνουμε, λένε, κλέφτες θα γίνουμε? Είναι για άλλη σειρά αυτή, για άλλη. Μα βλέπουμε 10 χρόνια, ρε! Το παρατραβάς, ε! Και το season finale της σειράς που έμεινε στον αέρα για 12 ολόκληρα χρόνια, λοιπόν, είχε τον Ντάριλ, τον μοναδικό main χαρακτήρα, ρε παιδί μου, που έμεινε σε αυτή τη σειρά. Από εκεί που ήταν ο μεγαλύτερος χούλιγκαν, το μεγαλύτερο αντιδραστικό στοιχείο, ο Δεν Πέφτω, αυτός που βασανίστηκε από τον ίδιο τον Νίγκαν και δεν έσπασε, δεν έγινε δικός του ποτέ, να γίνεται Reaper μέσα σε 2 λεπτά. Γιατί το κάνει, λέει, για τον έρωτα της ζωής του, την οποία, παιδιά, την παράτησε και γύρισε ένα χρόνο μετά.
κάνει. Μεγάλο έρωτα. Έχει επίση αυτή τη σεζόν, κυρίε και κύριοι, ανακρίσει σε Γιούμικο, Εζεκίλ, Γιουτζίν και Princess από του Μπούφα, Stormtroopers και την παρέα του. Και μετά, ακούστε τώρα σεναριάρα, παιδιά. Όλοι αυτοί πιάνουν δουλειέ στην κοινοπολιτεία πενθήμερο 8ωρο. Μιλάμε τώρα για σειρά με ζόμπι. Όλα καλά, όλα ωραία λοιπόν πηγαίναν, παιδιά, μέχρι που μία καταιγίδα θα έρθει μόνο στην Αλεξάνδρεια. Ήταν πολύ τοπικό το φαινόμενο. Είναι τοπικό. Για να την καταστρέψει σχεδόν ολοσχερός και να αποδειχθεί με τα πολλά πως και η κοινοπολιτεία ήταν και αυτή δυστυχώς αυτό το όνειρο ένα τεράστιο ψέμα. Η διαφθορά είναι το νούμερο ένα που κυριαρχεί εκεί μέσα, οπότε όλα πέφτουν. Και όταν είπαμε με τα πολλά, το εννοούσαμε διότι μιλάμε για μια σεζόν, παιδιά, που έχει 24 επεισόδια και τα μισά δεν έχουν καν νόημα ύπαρξης. Η κοινοπολιτεία λοιπόν πέφτει, η Ροζίτα πέφτει αφού δαγκώνεται στην προσπάθειά της να σώσει το νεογέννητο παιδί της. Όπως και να το κάνουμε, έπρεπε να δώσουν και ένα δραματικό τέλος στη σειρά. Εφόσον δεν είχαν καν την αξιοπρέπεια να δώσουν ένα τέλος και σε αυτούς που την ξεκίνησαν αυτή την κουλουσιρά. Και όχι μόνο δεν δίνουν τέλος, αλλά σου δίνουν και συνέχεια. Γιατί πριν κλείσει, παιδιά, μας δείχνει η σειρά την Μουλάν. Ναι, τη Μισόν. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα από το παρουσιαστικό. Μουλάν! Μουλάν! Άγκυρον! Η οποία προσπαθεί να βρει τον Ρικ, ο οποίος σαν τον Ράμπο τρέχει στα λαγκάδια για να επιβιώσει, όμως ένα ελικόπτερο πάλι σαν τον Ράμπο τον βρίζει και τον μαζεύει. Όχι σαν τον Ράμπο. Για να δώσει εννοείται πάσα στη νέα σειρά που έρχεται μέσα στο μήνα Φεβρουάριο, γι' αυτό παιδιά άδραξα την ευκαιρία να κάνω και αυτό το βίντεο. Ρε ντροπή ρε! Και παιδιά δεν θα το πιστέψετε, αλλά πριν κλείσει το σενάριο, πριν γράψει the end ο τύπος εκεί ο σεναριογράφος, πετάκεται ένας και του λέει: ρε εσύ, μήπως να βάλουμε και κανένα διαφορετικό ζόμπι. Πάλι καλά που μίλησε, λέει, το είχα ξεχάσει. Και βάλανε, παιδιά, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, καινούρια ζόμπι τα οποία μπορούν και σκαρφαλώνουν. Δηλαδή, και ποιο σχέστηκε. Και όχι μόνο μπορούν και σκαρφαλώνουν, μπορούν και ανοίγουν πόρτες, μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα, να μαγειρέψουν. Και εγώ σας λέω, εντάξει, κάντε το ρε, παιδί μου, εξελίχτε τα. Ωραίο είναι σαν ιδέα, αλλά κάντε το αυτό να έχει κάποιο νόημα. Παιδιά, δεν είχα κανένα απολύτως νόημα. Δεν έπαιξε κάποιο ρόλο αυτό στη σειρά. Νούμερο 9. Σεζόν 7. Ή αλλιώς η σεζόν του σωσία του Robert Downey Jr., κυρίες και κύριοι. Ή αλλιώς, όπως λέγεται εδώ, Negan. Oh my goodness! Look at this! Ο οποίος ξεκίνησε πιο δυναμικά από κάθε άλλον κακό αυτή τη σειρά, σκοτώνοντας τους Abraham και Glenn και σχεδόν αναγκάζοντας τον Rick να κόψει το χέρι του ίδιου του του γιου για να του σώσει τη ζωή και του ίδιου αλλά και όλων των άλλων. Και μάλιστα, παιδιά, αυτούς τους δύο που είπα τους σκοτώνει, λιώνοντας τα κεφάλια τους με αρόπαλο. Υπάρχει καλύτερο σετάρισμα για κακό, πείτε μου. Πράξεις που, για να πούμε και την αλήθεια, τις άξιζαν οι ήρωές μας, το γιατί θα το πούμε στην 6η σεζόν, αλλά τους άξιζαν. Η σειρά λοιπόν έκτισε σιγά σιγά έναν πολύ καλό κακό. Εννοώ γενικά τους σωτήρες, έτσι. Γιατί μετά ξαφνικά αποφάσισαν ότι ο Negan πρέπει να γίνει ο Τζόκερ του Walking Dead. Και τον έχουν βάλει να περπατάει λες και έχει πάθει ψήξη στη μισή πλάτη. Με την Lucille, το ρόπαλό του δηλαδή, στο χέρι και να χαμογελάει λέγοντας ανούσιες κουβέντες με τεράστιες παύσεις λες και έχει όλο το χρόνο της γης. Κοιτάζοντας παιδιά τους πρωταγωνιστές μέσα στα μάτια για πόση ώρα λες και θέλει να τους υπνοτήσει και όχι να τους τραμπουκίσει. Who are you? Oh, you better be joking. Πιο μετά τώρα στη σεζόν, ο Καρλ πάει από μόνος του να σκοτώσει τον Negan, έτσι γιατί του ήρθε και έχει μετατραπεί πλέον στο πιο παρορμητικό κολόπεδο του συγκεκριμένου σύμπαντος. Και πάλι καλά καταλήγει να το κάνει tour ο Negan στις εγκαταστάσεις του σωτήρων, να του λέει: να, εδώ τρώμε, εδώ κάνουμε μπάνιο, εδώ βασανίζουμε κόσμο και εδώ είναι ο φούρνος που τον χρησιμοποιούμε για να ψήσουμε από χοιρινό στη γάστρα μέχρι γιατρό που νομίζουμε ότι μας πρόδωσε. Πολύ εργαλείο. Α, παιδιά, άστο, δηλαδή θα ξέχνα και το σημαντικότερο, τους Scavengers. Αχ, τι έμπνευση κι αυτοί, κυρίες και κύριοι. Αυτοί οι ζομπορακοσυλλέκτες που απλά έμειναν σε μια χωματερή και περίμεναν τον Rick να τους πάει όπλα για να τον βοηθήσουν, λέει. Και μόλις του τα πήγε αυτός, αυτοί πήγαν με τον Negan. Το οποίο έκανε μπαμ από άλλο πλανήτη ότι θα συμβεί. Πάλι καλά όμως, παιδιά, ήρθε η ζόμπι η Σάσα, η οποία βγήκε από ένα φέρετρο για να σώσει την κατάσταση. Όχι όμως και να σκοτώσει και τον Negan. Ρε πάτε καλά, πού θα ξαναβρούμε τέτοια σωσία. Πάμε παρακαλώ. Νούμερο 8, σεζόν 6. Στην 6η σεζόν έχουμε την επίθεση των Λύκων στην Αλεξάνδρεια, κυρίες και κύριοι. Και όταν λέμε Λύκους, εννοούμε άλλη μια κοινότητα που ήθελε το κακό των ηρώων μας. Η οποία κοινότητα θα έπρεπε να αποτελείται από σχιζοφρενείς, αν κρίνουμε από τις φάτσες που είχαν και από τον τρόπο που συμπεριφερόντουσαν, οι οποίοι το έσκασαν μαζικά από κάποιο τρελοκομείο. Πήγανε συγκεκριμένοι να νικήσουν, αλλά παιδιά δεν είχαν υπολογίσει τον θηλυκό ράμπο του Walking Dead. Τον φόβο και τον τρόμο αυτού του σύμπαντος. Τι, ποιος? Τον Ντάριλ.
ποιος Ντάριλ, ποιος Ρικ και ποιος Νίγκαν, παιδιά. Η Κάρολ τους έχει όλους αυτούς για πρωινό. Και για να λέμε και κανένα καλό, το χτίζει τέλεια η σειρά αυτό. Χτίζει αριστοτεχνικά έναν δυναμικό, badass γυναικείο χαρακτήρα. Μπράβο σας γι' αυτό. Επίσης, ο Ρικ σε αυτή τη σεζόν, παιδιά, βρίσκει νέο αμόρε. Τελικά πεθαίνει το αμόρε γιατί μιλάμε για τον Ρικ. Μαζί με το παιδί της, επειδή μιλάμε για τον Ρικ, και είχε σκοτώσει και λίγο πριν τον άντρα της που την κακοποιούσε. Γιατί μιλάω για τον Ρικ. Το καμπανάκι του θανάτου τώρα χτυπάει στον Καρλ για δεύτερη φορά, παιδιά. Ο οποίος εδώ χάνει το μάτι του από ξόφαλτσο πυροβολισμό. Αλλά το σημαντικότερο, εδώ έχουμε την εμφάνιση του Ιησού. Όχι αυτό από την Ναζαρέτ, του άλλου λέω, από το Χίλτον. Ο οποίος έκανε μια τρελή πρώτη εμφάνιση, στην οποία έβαλε μόνος του κάτω τους Ρικ και Ντάριλ μαζί. Και λες, ωραία Παναγία μου. Από πού ήρθε αυτή η ευλογία? Τα βλέπουμε δηλαδή τώρα σειρά από εδώ και πέρα ένα μείγμα Ιησού και Aquaman που παίζει καράτε. Πού το σκεφτήκατε αυτό, ρε, μπράβο. Παιδιά, μια που τον είδαμε, μια που το είπαμε και μια που δεν θα ξανακάνει τίποτα συγκεκριμένο σειρά. Μέχρι που θα έρθει η στιγμή για να πεθάνει εντελώς άδοξα σε κάποια σεζόν μέσα στα σκοτάδια από τους Whisperers. Ρε, είστε τρελοί, ρε. Είχατε αυτό το διαμάντι στα χέρια σας και το αφήσετε στην άκρη. Γιατί? Για να μου εμφανίσετε λίγο μετά τη Μούφα Τζολί και την τύπησα από το σύμπαν του A Quiet Place. Έλα, παραδεχτείτε ότι από κάποια στιγμή και μετά τρολάρατε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και παιδιά, τρολάρανε τόσο οι τύποι που λίγο μετά σε αυτή τη σεζόν μετέτρεψαν τους καλούς μας σε δολοφόνους. Αφού η ομάδα του Ρικ μαζί με το Χίλτο πηγαίνουν σε ένα από τα μέρη των σωτήρων και δολοφονούν στον ύπνο τους άτομα που δεν τους έχουν κάνει τίποτα, τίποτα εσείς. Ρε, αυτά τα έκανε ο Μέρλ και τον τραμπουκίζατε, τον κοροϊδεύατε και τον κάνατε στην άκρη. Τώρα τι έγινε, υποκριτές? Είδατε που σας έλεγα πιο πριν? Καλά τους έκανε ο Νίγκαν. Και άλλα έπρεπε να τους κάνει χειρότερα. Νούμερο 7. Σεζόν 9. Μέχρι αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, είχαμε δει ψωτήρες, λύκους, σκάβεντζερς, είχαμε δει αυτούς από το Woodbury, είχαμε δει, ήρθε η ώρα τώρα να δούμε και τους ψιθυριστές, Whisperers αγγλιστοί, οι οποίοι φορούσαν μάσκες από πρόσωπα από walkers, παιδιά, και περπατούσαν μαζί τους μέσα σε κοπάδια ως καμουφλάζ. Ο Νίγκαν τώρα σε αυτή τη σεζόν είναι φυλακισμένος γιατί στην προηγούμενη σεζόν κάποιος δεν τελείωσε τη δουλειά και έχει για καλύτερη του φίλη, παιδιά, ποια λέτε? Την υπέροχη Τζούντι, τη μικρή αδερφή του Κάρλ, εννοώ, η οποία είναι ό,τι καλύτερο έχει να αναδείξει αυτή η σειρά από την ένατη σεζόν και μετά. Με διαφορά, η μικρούλα, παιδιά, που την υποδιέται, εκτός από το ότι είναι γλυκύτατη, είναι και εκπληκτική ηθοποιός. Εκπληκτική. Και χαίρομαι που βλέπω πως έχει ξεκινήσει ήδη καριέρα και θα την απολαύσω, να ξέρετε, και στην ταινία Invisible Friends, στο If δηλαδή, παρέα με τον Ryan Reynolds φέτος. Αλλά δεν θέλω να το ξεχνάμε πως αυτή τη σεζόν, παιδιά, έχουμε και τη θυσία του Ρικ. Όπου ο άνθρωπος κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά να κάνει εδώ και πάρα πολλές σεζόν, να θυσιάζεται δηλαδή για να σώσει την ομάδα του. Απλά αυτή τη φορά δεν είχε επιστροφή. Όχι γενικά, σε αυτή τη σειρά. Και σώζει από μια τεράστια ορδή με ζόμπι. Και κάπου εκεί η σειρά, παιδιά, αν θέλετε την άποψή μου, έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί. Μη σας πω, θα έπρεπε να τελειώσει με την νίκη κατά του Νίγκαν, να μην έχει φτάσει καν μέχρι εκεί. Αφού βρήκε φτεδάκια μου όμορφα εκεί στην παραγωγή του Walking Dead, δεν είχατε όρεξη να τη συνεχίσετε τη σειρά. Φαίνεται. Φαίνεται, ρε παιδιά, φαίνεται. Αφού έβαλαν στην ένατη σεζόν τον Νίγκαν να ελευθερώνεται επειδή ο παπάς, ο οποίος, εξτυλάρα να το πούμε αυτό, παρένθεση, ξέχασε την πόρτα του κελιού του ξεκλείδωτη. Ξέχασε ξεκλείδωτη την πόρτα του νούμερο ένα δολοφόνου αυτού του σύμπαντος. Δηλαδή, πώς δεν το βάλανε να το αφήσει την πόρτα ανοιχτή και να του πει: μη βγεις, μη βγεις, μη είσαι εδώ και βγεις. Εγώ θα φύγω τώρα. Εσύ εδώ να κάτσεις. Δεν θέλω να κουνήσεις ρούπι. Αυτό είναι ξεκάθαρη σεναριακή βαρεμάρα. Τι να λέμε τώρα. Kyle Light όμως αυτή τη σεζόν, παιδιά, ήταν η στέλ αποστολή της Αλφα μέσα στην εμπορική έκθεση των άλλων πολιτιών, όπου κατέληξε με ένα τρελό plot twist. Όπου βασικά μέλη της ομάδας, όπως ήταν η Ίνιτ, η Τάρα και ο Χέντρι, βλέθηκαν παλουκωμένα, μάλλον τα κεφάλια τους παλουκωμένα, ενώ έχουν γίνει ζόμπι να κουνιούνται πάνω στα σύνορα που έθεσε η Αλφ. Πολύ όμορφο plot twist, πολύ ωραία σεναριακή πινελιά που όντως με άφησε με το στόμα ανοιχτό μετά από τόση σεζόν και γι' αυτό δεν μπορώ να μην πω ένα μπράβο. Αλλά αυτό δεν αρκεί, παιδιά, για να χαρακτηριστεί αυτή η σεζόν ως καλή. Οπότε πάμε παρακάτω. Νούμερο 6. Σεζόν 8. Η σεζόν που ο Καρλ βλέπει τα ραδίκια ανάποδα και ο Νίγκαν την γλιτώνει τελευταία στιγμή. Όχι, όχι, παιδιά, δεν μπερδεύτηκα καθόλου. Δεν τα είπα ανάποδα. Έτσι ακριβώς έγιναν. Για τους σεναριογράφους πάλι δεν παίρνω κιόρκο ότι δεν μπερδεύτηκαν. Την 8η σεζόν έχουμε και τη σκηνάρα με τη μαζική δολοφονία του στρατού
του Ezekiel από τους αποδεκατισμένους σωτήρες. Εδώ όμως, παιδιά, εμφανίζεται και μια άκυρη τύπισσα εν ονόματι Georgie που δίνει τρόφιμα και σχέδια από το πουθενά για το μέλλον της κοινότητας, του Hilltop δηλαδή, στην Maggie, ζητώντας για αντάλλαγμα κάποιους μουσικούς δίσκους. Και λες τώρα, μπράβο, περίεργη χαρακτήρα αυτή, κάπου θα χρησιμοποιηθεί, κάπου θα τη δούμε ξανά στο μέλλον. Δεν την ξαναβλέπουμε ποτέ! Έχει τελειώσει, παιδιά, η σειρά και είναι σεναριογράφη ακόμα. Γιατί έχω ξεχάσει, ρε, γιατί νιώθω σαν να έχω κάτι ξεχάσει. Ή τα παλικάρια δεν θεώρησαν ότι ήταν απαραίτητο να δείξουν κάτι άλλο από αυτήν. Ήθελαν, σου λένε, φαΐ οι πρωταγωνιστές, τους πήγαμε φαΐ. Έχουν τώρα φαΐ, οπότε πού το πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω. Το μόνο, παιδιά, που σώνει τη συγκεκριμένη σεζόν είναι ο συγκινητικός αργός θάνατος του Καρλ, ο οποίος αφήνει σημειώματα σε όλους, με σημαντικότερο να είναι αυτό που αφήνει στον Ρικ και του ζητάει να φτιάξει ένα ειρηνικό μέλλον μαζί με τους σωτήρες χωρίς να σκοτώσει τον Νίγκα. Όπως και τελικά έκανε ο άρχοντας ο Ρικ με τη Maggie, παιδιά, να τα παίρνει στο κρανίο που δεν εκδικήθηκε για τη δολοφονία του Γκλεν, που να ήξερε και η Μενούλα πως λίγα χρόνια μετά θα έχουν και σειρά μαζί με τον Νίγκα. Έτε, βέβαια. Νούμερο 5, σεζόν 4. Ή αλλιώς, κάλιο αργά παρά ποτέ που λένε και στο χωριό μου. Αφού σε αυτή τη σεζόν, παιδιά, γίνεται πράξη αυτό που ήταν δίκαιο, δηλαδή να σκοτωθεί ο κυβερνήτης. Ο άνθρωπος που κανονικά έπρεπε να τον βρει ένας τραγικός θάνατος για να ευχαριστηθεί και η ψυχούλα μας, αλλά ούτε αυτό δεν αξιώθηκαν να κάνουν σωστά, παιδιά, γιατί τον σκοτώνει μια τύπισσα που την έπιασε γκόμενα στην ίδια σεζόν. Ρε βάλε εκεί τον Ρίκρε να τον πετάει μέσα στα ζόμπια, να τον φάνε και να τον βλέπουν να τον τρώνε σιγά σιγά και να κάθεται και να τον κοιτάει και ο Ρίκ. Να ηρεμήσει τη ψυχούλα μας, ευχαριστηθούμε. Ιδαβασκή, πέραν αυτόν. Τώρα έχουμε αποκεφαλισμό Χέρσελ από τον κυβερνήτη, πολύ δυνατή σκηνή, με τον Ρικ μάλιστα πριν από αυτό να προσπαθεί να δώσει και μία λύση και να νιώθει έτσι υπερήφανος ο Χέρσελ που κάνει αυτό το πράγμα ο Ρικ, αλλά ο κυβερνήτης να διψάει για αίμα και να μην ακούει τίποτα. Αυτό που δεν μου άρεσε, παιδιά, είναι ότι μετά τη μάχη με τον κυβερνήτη, στην φυλακή δεν μπορεί να μείνει κανένας. Αναγκάζονται όλοι να την εγκαταλείψουν και η ομάδα μας σπάει σε πιο μικρές ομάδες από εκεί και από εδώ. Αλλά το highlight αυτή τη σεζόν, παιδιά, είναι η σκηνή με την Κάρολ να σκοτώνει ένα κοριτσάκι εμψυχρό που είχε χάσει τα λογικά του και λίγο πριν είχε δολοφονήσει την αδελφή της για να γίνει ζόμπι ώστε να την ελευθερώσει, όπως έλεγε. Ακούτε τώρα σκηνάρα, ακούτε ιδεάρα τώρα. Αυτή η αρρώστια μου έλειπε από τις επόμενες σεζόν του Walking Dead. Είναι από αυτές τις σκηνές συγκεκριμένη που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Νούμερο 4, σεζόν 5. Του μπάτσου το κάγκελο, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη σεζόν, αφού έκανε την εμφάνισή του το Grand Memorial Hospital, το οποίο το διοικούσαν αστυνομικοί. Ή μάλλον πρώην αστυνομικοί που δεν ήθελαν να αποχωριστούν τη στολή τους με τίποτα, κάτι σαν τον Ρικ δηλαδή, αλλά κακή. Να σημειωθεί εδώ ότι και πάλι η Κάρολ έγινε Ράμπο και ελευθέρωσε τον Ρικ και τους υπόλοιπους, δηλαδή από τους ανθρωποφάγους του Terminal. Και αυτό σας λέω, τι να κλάσουν όλοι οι υπόλοιποι, Κάρολ και πάρει Κάρολ. Για να πιαστεί μετά, βέβαια, η ίδια η Κάρολ εχμάλωτη των αστυνομικών του νοσοκομείου. Και τώρα είναι η σειρά του Ρικ να την ελευθερώσει, που όπως είναι φυσικό, έδρασε, απήγαγε δύο δικούς τους και τους πήγε για ανταλλαγή. Μια ανταλλαγή που δεν πήγε καθόλου καλά, αφού η Μπεθ πυροβολήθηκε από την αρχηγό του συγκεκριμένου συναφιού εκεί πέρα και την αποτελεί ζωντάρι. Και σε αυτή τη σεζόν, παιδιά, έχουμε και την έβρεση της Αλεξάνδρειας, της πόλης, της πολιτείας, ρε παιδί μου, που θα πήγαινε τους πρωταγωνιστές μας μέχρι το τέλος. Ή για να το πω καλύτερα, η Αλεξάνδρεια βρήκε την ομάδα του Ρικ μέσω του Άρον, υπογράφοντας την καταδίκη τους. Και τώρα, να πούμε και την αλήθεια, μιλάμε, παιδιά, για τρελά κατεμόσκυλα, γιατί όπου έχουν πάει ο Ρικ και η παρέα του, στάχτη άφησαν μόνο πίσω τους. Δεν γλίτωσε τίποτα για κανένα. Νούμερο 3, σεζόν 1. Κοιτάξτε, κανονικά δεν ακουμπιέται συγκεκριμένη σεζόν, γιατί είναι αυτή που τα ξεκίνησε όλα και μάλιστα με ιδανικό κιόλας τρόπο, περνώντας και στο θεατή αυτή την ζηροήλα, ρε παιδί μου, παρόλο που βγήκε το 2010. Αυτό το κινηματογραφικό film grain εννοώ, ρε παιδί μου, με την ξεθοριασμένη παλέτα χρωμάτων, έδινε άλλη γοητεία στη σειρά. Για να καταλάβετε πόσο καλή δουλειά έχουν κάνει παιδιά εκεί πέρα σε αυτή τη σεζόν, είχα παρατήσει τη συγκεκριμένη σειρά για 11 χρόνια, αλλά ποτέ δεν ξέχασα το πλάνο από ψηλά που δείχνει τον Ρικ να υπέβει το άλογο του μέσα από έναν μισοκατεστραμμένο αυτοκινητόδρομο που δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από κατεστραμμένα αμάξια. Σχεδόν τίποτε άλλο. Εδώ γνωρίσαμε για πρώτη φορά όλους αυτούς τους όμορφους χαρακτήρες που αγαπήσαμε. Τον Ρικ, τον Ντάριλ, τον Γκλεν που σώνει κιόλας τον Ρικ που είχε εγκλωβιστεί μέσα σε ένα τάγκ. Είδατε ωραίες ιδέες. Εδώ γνωρίζουμε τον Καρλ, την Λόρι, την Άντρεα, τον Ντέιλ, την Κάρολ και φυσικά την απόλυτη γλίτσα αυτού του σύμπαντος που ονομάζεται Shane. Με τον Μπέρθναλ να τερματίζει τον ρόλο και να μας χαρίζει έναν από τους καλύτερους κακούς που είδαμε ποτέ σε αυτήν τη σειρά. Ίσως, θα πω εγώ,
και τον καλύτερο. Μία σεζόν που ολοκληρώνεται με την ομάδα μας να βρίσκει και ένα κέντρο επιδημιών, το οποίο αποσημάδει ελπίδας για μία θεραπεία στον ιό που μετατρέπει τους πάντες σε ζόμπι, μετατρέπεται σε ζωντανός τάφος, αφού είναι προγραμματισμένος να γίνει αυτοκαταστροφή. Με κάποιους από την ομάδα να βγαίνουν τελικά έξω, όμως και κάποιους από αυτούς να μένουν αποδεχόμενοι την ιδέα ενός ανώδυνου θανάτου. Είδατε τέλος, είδατε ρε παιδιά τέλος, έτσι γλυκόπικρο. Και χαρά νιώθεις γιατί κάποιοι σώνονται, αλλά και λύπη γιατί κάποιοι αποδέχονται τη συγκεκριμένη μοίρα. Νούμερο 2. Σεζόν 3. Η σεζόν της φυλακής είναι αυτή, κυρίες και κύριοι, η σεζόν που οι ήρωές μας βρίσκουν αυτή τη φυλακή και καλούνται να την καθαρίσουν από τα ζόμπια για να μπορέσουν να μείνουν μέσα της. Η σεζόν που ακροτηριάζεται το πόδι του Χέρσελ, η σεζόν που εμφανίζεται η Μισόν, εμφανίζεται ο κυβερνήτης, ο οποίος, παιδιά, με το καλημέρα δολοφονεί μια ολόκληρη στρατιωτική ομάδα εμψυχρό. Με τον Μέρλ να επανεμφανίζεται στη σειρά ως μέλος του κυβερνήτη αυτή τη φορά και με ένα μαχαίρι κολλημένο στο κομμένο του χέρι, αλλά και έναν κάλο στον εγκέφαλο κολλημένο. Μόνιμα είναι αυτός, δεν αλλάζει αυτό. Και την πιο μετά πάει ξανά με τους δικούς μας για να του δοθεί ένα πολύ επικό τέλος. Όταν αποφασίζει να πάει και να αντιμετωπίσει μόνος του τον κυβερνήτη και τα τσιράκια του, τα οποία είχαν στήσει ενέδρα στον Ρίκ. Σκοτώνει λοιπόν όσους μπορεί ο Μέρλ, όπου καταλήγει στο τέλος νεκρός. Με τον αδερφό του τώρα, τον Ντάριλ, να τον βρίσκει ενώ έχει μετατραπεί σε ζόμπι και λίγο μετά να πρέπει ο ίδιος να τον βγάλει από τη μιζέρια του. Επική σκηνάρα. Όπως επίσης σκηνάρα είναι και το ντου του Ρίκ με την ομάδα του μέσα στο Woodbury με τη βοήθεια της Μισόν, και ακόμη πιο επική, παιδιά, είναι η σκηνή της γέννησης της Τζούντιθ, ναι, και αυτή είναι σε αυτή τη σεζόν, με ζόμπι να χτυπάνε τις πόρτες θέλοντας να μπουν μέσα και να τους φάνε όλους, και τον Καρλ να πρέπει μετά να δώσει ένα τέλος στην ίδια του τη μητέρα που δεν τα κατάφερε και πέθανε στη γέννα και μετατράπηκε σε ζόμπι. Ή μάλλον για να μην μετατραπεί. Εντάξει, παιδιά, τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε δηλαδή από μια σεζόν. Αν δεν είχε αυτή η σεζόν και το ότι ο Ρίκ τον παίρνει την Κλαρίνο μετά το θάνατο της Λόρι, θα ήταν τέλεια. Τέλεια όσο είναι αυτή στο νούμερο 1. Νούμερο 1. Σεζόν 2. Όπως θα καταλάβατε, η αγαπημένη μου και η καλύτερη σεζόν αυτής της σειράς, κατά τη γνώμη μου πάντα. Μία σεζόν με αρχή, μέση και τέλος σεμιναριακού επίπεδου, παιδιά. Μία σεζόν που ξεκινάει με την εξαφάνιση της κόρης της Κάρολ, την Σοφία εννοώ, για την οποία, να το πούμε τώρα γιατί δεν μπορώ να το κρατήσω άλλο, πιο πολύ ανησυχεί ο Ντάριλ για την εξαφάνισή της παρά η ίδια της η μάνα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Συνεχίζει με τον πυροβολισμό του Καρλ και την έβρεση της φάρμας του Χέρσελ. Και τώρα που το λέω, παιδιά, αρχίζω και καταλαβαίνω γιατί ο Καρλ μετά από τόσα χρόνια έγινε τόσο ξεροκέφαλος. Ήταν ο ορισμός του πυροβολημένου. Συνεχίζει τρένο η σειρά σε αυτή τη σεζόν, παιδιά, με Σέιν να πηγαίνει για εφόδια για τη διάσωση του Καρλ που έχει πυροβοληθεί και να γυρίζει θυσιάζοντας τον τυπά που πήγε μαζί του για να τον βοηθήσει, χωρίς βέβαια να πει την αλήθεια στους άλλους γιατί είναι ο Σέιν. Μετά πάμε στον αχυρώνα του Χέρσελ που ήταν γεμάτος με ζόμπι, μέλη της οικογένειάς του και φίλοι του, που πίστευε ότι μπορούν να γίνουν καλά στο μέλλον και πως όλα αυτά είναι μια τιμωρία, μια δοκιμασία από το Θεό, με τους Σέιν, παιδιά, και τους υπόλοιπους τελικά να τους σκοτώνουν όλους. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Τελευταία από αυτόν τον αχυρώνα, παιδιά, μετά από μέρες και νύχτες αναζήτησης, να βγαίνει η Σοφία ως ζόμπι αυτή τη φορά, με όλους τους ήρωες να παθαίνουν σοκ, μαζί και εμείς που το βλέπαμε. Ο μόνος λίγο πιο ψύχρεμος, να πούμε, ήταν ο Ρίκ, ο οποίος μπόρεσε να κάνει αυτό που δεν έκανε κανένας άλλος, δηλαδή να πυροβολήσει την μικρή Σοφία ώστε να αναπαυθεί εν ειρήνη. Και σε να μην έφτανε, παιδιά, αυτή η πλουτουιστάρα που είχε, που χτίστηκε τέλεια, η σεζόν θα κλείσει με τον Σέιν να ξεμοναχιάζει τον Ρίκ για να τον σκοτώσει και τελικά να τον αναγκάσει να τον σκοτώσει ο Ρίκ αυτή τη φορά με τα ίδια του τα χέρια. Κλαίγοντας όσο το κάνει και λέγοντάς του «Με ανάγκασες να το κάνω», έχοντας αγκαλιά λίγο μετά το πτώμα του καλύτερου του φίλου. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, παιδιά, να γυρίζει ο Ρίκ και να βλέπει το γιο του να στέκεται πιο κάτω να κλαίει γιατί έχει παρακολουθήσει ό,τι έγινε. Τι άλλο θέλετε, ρε, τι άλλο θέλετε. Η τέλεια σεζόν. Το Walking Dead στο πικ του, κυρίες και κύριοι. Όταν η σειρά είχε να κάνει 100% με ζόμπι και με ανθρώπινες σχέσεις οι οποίες χτιζόντουσαν μέσα από αυτή τη ζωή. Όταν τα πράγματα ήταν απλά, υπήρχαν ζόμπι, ήταν επικίνδυνα, έπρεπε να τρέξουμε για να σωθούμε. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Δεν είχαμε ούτε κοινοπολιτείες, ούτε δικαστήρια, ούτε πορτοκαλί τύπους με τη λεκάνη κολλημένη στα κολομέρια του. Δηλαδή, ποιος τη σχεδίασε αυτή τη στολή, ρε. Ποιος σχεδίασε. Απολύστε το να τελειώνουμε. Αυτή λοιπόν
ήταν η δική μου αντίστροφη μέτρηση, κυρίες και κύριοι, για τη σεζόν της σειράς Ζωντανή Νεκρή, όπως είναι στα ελληνικά. Η δική σας όμως ποια είναι? Γράψτε μου στα σχόλια. Ή αν δεν έχετε το χρόνο ή την όρεξη, ρε παιδί μου, να γράψετε και τις 11 σεζόν, γράψτε μου ποια είναι η αγαπημένη σας, αλλά και ποιος είναι ο αγαπημένος σας χαρακτήρας από τη συγκεκριμένη σειρά. Και τώρα που τα θυμηθήκαμε όλα τα σημαντικά σημεία από αυτή τη σειρά, άντε να δούμε τι θα δούμε στη νέα σειρά του Rick με τη Μισόν, που θα κάνει πρεμιέρα αυτό το μήνα. Αν και να πω την αλήθεια, δεν έχω και πολύ μεγάλες ελπίδες, και ας λένε πως είναι η πιο ακριβή παραγωγή του franchise, για τα λεφτά εννοώ, παιδιά, τα λεφτά δεν σημαίνουν απαραίτητα και κάτι καλό. Δεν θέλω να μου μπερδεύεστε. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο αυτή τη φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις. Και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσα το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που έρχονται. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάρα απ' όλα να περνάτε όλοι όμορφα. Φιλούμπες!